και στους παριστάμενους της εκδήλωσης στην οποία ήσασταν προσκεκλημένος. Ναι, καταρχάς να διευκρινίσουμε, να συγκεκριμενοποιήσουμε ότι το βιβλίο, το βιβλίο με το οποίο ασχοληθήκαμε ήταν η Δευτέρα Καθολική Επιστολή του Ιωάννου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής έχει γράψει 5 βιβλία μέσα στην Καινή Διαθήκη. Είναι το Ευαγγέλιό του, είναι οι 3 επιστολές του, η πρώτη που είναι πιο μεγάλη, η δεύτερη και η τρίτη που είναι πιο μικρά βιβλία και η Αποκάλυψη. Λοιπόν, εμείς εστιάσαμε στην Δευτέρα Ιωάννου, διότι έχει πάρα πολλά επίκαιρα στοιχεία, διαχρονικά στοιχεία. Άλλωστε, ο Λόγος του Θεού είναι αιώνιος και συνεπώς πάντοτε σε κάθε εποχή έχει να μιλήσει στην καρδία του ανθρώπου. Το δε μήνυμα είναι αυτό το οποίο ισχύει πάντοτε για το μήνυμα της Εκκλησίας, το μήνυμα του Ιησού Χριστού στην πραγματικότητα, του ενανθρωπίσαντος Θεού μας, που είναι μια πρόσκληση προς τον άνθρωπο να αποδεχθεί τον Ιησού Χριστό, ώστε αποδεχόμενος τον Χριστό στην πραγματικότητα να βρει τον εαυτό του, να δει σωστά τον συνάνθρωπό του και πάνω απ' όλα να βρει τον ίδιο τον Θεό. Αυτό το οποίο ονομάζουμε σωτηρία. Σωτηρία, να θυμίσουμε, είναι ο άνθρωπος να γίνει σώος, να αποκατασταθεί, δεδομένου ότι υπέστη τραύμα που τον αλείωσε λόγω της αμαρτίας. Δεν υπήρχε δυνατότητα πριν από την έλευση του Χριστού άνθρωπος να βρει τον εαυτό του. Όλες οι προσπάθειες από όλες τις θρησκείες κατέληγαν σε αδιέξοδο, γιατί δεν υπήρχε τίποτε που να μπορεί να ξεπεράσει το φράγμα ακριβώς αμαρτίας, και γι' αυτό το λόγο ο ίδιος ο Θεός μας κλείνει ουρανούς, κατεβαίνει, έρχεται, προσλαμβάνει τον άνθρωπο και καθώς τον προσλαμβάνει, δηλαδή τον εντάσσει στον εαυτό του, του δίνει τη δυνατότητα να ξαναβρει το Θεό του και να ξαναβρει τον εαυτό του, και αυτό ακριβώς το λέμε αποκατάσταση του ανθρώπου, το λέμε σωτηρία του ανθρώπου. Άρα λοιπόν το μήνυμα και αυτής της συγκεκριμένης επιστολής είναι ακριβώς ο άνθρωπος να σχετιστεί σωστά με το Θεό. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και επιμέρους προκλήσεις της εποχής εκείνης που έκαναν και τον Άγιο Ιωάννη να γράψει τη συγκεκριμένη επιστολή. Από την πολύχρονη εμπειρία σας και ως άνθρωπος της Εκκλησίας, αλλά και ως συγγραφέας εκκλησιαστικών βιβλίων, θα ήθελα να μου πείτε με το πέρασμα του χρόνου η απήχηση που έχουν τα εκκλησιαστικά θέματα στους αναγνώστες αυξάνεται ή μειώνεται με το πέρασμα του χρόνου, και πώς το βλέπετε εσείς ως συγγραφέας? Κοιτάξτε, δεν είναι εύκολο να δώσει κανείς απάντηση, γιατί η απήχηση ουσιαστικά παραπέμπει στην καρδιά του ανθρώπου, που η καρδιά του ανθρώπου είναι κάτι το οποίο το γνωρίζει μόνο ο ίδιος ο άνθρωπος και ο ίδιος ο Θεός. Πολλές φορές βλέπουμε εξωτερικά τα πράγματα, τα προσεγγίζουμε κοινωνιολογικά ίσως, και διαπιστώνουμε μία απομάκρυση πράγματι στην εποχή μας πολλών ανθρώπων από τον Θεό. Τόσο που λέμε, ας πούμε, χάθηκε η παράδοσή μας, ο άνθρωπος δεν ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αλλά και σε αυτές τις εκτιμήσεις, δηλαδή τις εύκολες που λέμε ότι ο άνθρωπος έφυγε από τον Θεό, θα πρέπει πάντοτε να βάζουμε ένα ερωτηματικό. Είναι πράγματι έτσι? Γιατί είπαμε, αυτά τα θέματα ανάγονται στο βάθος της καρδιάς του ανθρώπου. Και θα μου επιτρέψετε έτσι να θυμηθούμε ένα συγκεκριμένο περιστατικό από την Παλαιά Διαθήκη, διότι πολλές φορές οι εποχές επαναλαμβάνονται. Στην εποχή λοιπόν της Παλαιάς Διαθήκης, ιδιαιτέρως του προφήτη Ηλία, μιλάμε για περίπου 1000 χρόνια π.Χ. έτσι χοντρικά, υπήρχε μια απομάκρυση των Ιουδαίων από τον Θεό, διότι ακριβώς ο βασιλιάς ο Αχάβ είχε παντρευτεί μία ειδωλολάτρησα, η Εζάβελ, η οποία είχε βάλει σκοπό να κάνει ειδωλολάτρες όλους τους Ιουδαίους. Λοιπόν, κυνηγήθηκε ο προφήτης Ηλίας, διότι ήταν εκείνος ο οποίος προέβαλε αντίσταση και πάντοτε προσκαλούσε τους ανθρώπους στο να ζήσουν τον αληθινό Θεό. Φτάνει κάποια στιγμή που απογοητευμένος ο προφήτης, ο διορατικός, ο προορατικός με τα χαρίσματα του Θεού, φτάνει σε ένα σημείο και λέει: «Θεέ μου, έμεινα μόνος, μονότατος. Όλοι σε εγκατέλειψαν. Όλοι έχουν αχρεωθεί». Και ακούει τη φωνή του Θεού να λέει στον προφήτη του: «Κοίταξε», λέει, «Ηλία, αυτό που λες είναι κάτι εξωτερικό, διότι δίπλα σου που εσύ δεν τους βλέπεις υπάρχουν 7.000 άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν γίνει ειδωλολάτρες. Δηλαδή, βίωναν την παρουσία του Θεού εσωτερικά, δεν την εκδήλωναν τόσο εξωτερικά γιατί φοβόντουσαν την μήνη, την εχθρότητα της βασίλισσας,
αλλά παρέμενε κρυφά η πίστη μέσα τους. Πιστεύω ότι κάτι παρόμοιο συμβαίνει και σήμερα. Κάνουμε τις εκτιμήσεις, λέμε ότι απομακρυνθήκαμε από τον Θεό, οι άνθρωποι δεν έρχονται πολύ συχνά ίσως στην Εκκλησία κτλ. Αλλά όμως η σπίδα της πίστεως πιστεύω ότι υπάρχει μέσα στη καρδιά του ανθρώπου και σε δεδομένη στιγμή που την ξέρει μόνο ο Θεός, ενδεχομένως μπορεί και πάλι να γίνει φωτιά μεγάλη και επομένως να φανερωθεί αυτή η κρυμμένη μέχρι τότε πίστη. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν η απήχηση των θεμάτων φαίνεται ότι ενδεχομένως δεν είναι αυτή που θα έπρεπε, αλλά από την άλλη τη μεριά ποτέ δεν χάνουμε την ελπίδα μας και πώς να τη χάσουμε όταν έχουμε έναν Θεό ο οποίος μας αγαπάει τόσο πολύ, που μας κυνηγάει πάντοτε, δεν μας αφήνει σε ησυχία. Εκεί που λέμε ότι εντάξει έχουμε ησυχάσει από τον Θεό, έρχεται και μας προκαλεί με πολλούς τρόπους, πολλές φορές μέσα από ένα ατύχημα ενδεχομένως, μέσα από μια θλίψη, μέσα από μια στενοχώρια και ξανατοποθετούμαστε ενώπιόν του. Μάλιστα. Και όσον αφορά και το μάθημα των θρησκευτικών στα σχολεία, έχετε να πείτε κάτι πάνω σε αυτό και την προσπάθεια που ακούμε να γίνεται και να καθοδηγείται σιγά σιγά για την εξάλληψη του μαθήματος στα σχολεία? Ναι, αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα. Βλέπετε ότι και η ίδια η Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος συνέστησε επιτροπές, συζήτησαν το θέμα. Είναι σε εξέλιξη το θέμα. Νομίζω ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί το μάθημα. Η συζήτηση γίνεται επάνω στην βάση του να βρεθεί με ποιον χαρακτήρα κυρίως θα είναι το μάθημα των θρησκευτικών. Η Εκκλησία μας επιμένει ότι θα πρέπει να είναι το μάθημα μία προσφορά κυρίως της Ορθόδοξης πίστης, που θα έχει και στοιχεία βεβαίως θρησκειολογικά και να απευθύνεται πρωτίστως στους Ορθόδοξους βαπτισμένους μαθητές και από εκεί και πέρα ελεύθερος οποιοδήποτε άλλος αν θα το παρακολουθήσει ή όχι. Νομίζω ότι γίνεται ο διάλογος προς τα εκεί κάπου θα κατευθυνθεί. Πάντως η πεποίθηση δική μου είναι ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί το μάθημα και θα μείνει μάλλον σαν μια κατάθεση μαρτυρίας της Ορθόδοξης πίστης τουλάχιστον σε επίπεδο πληροφοριακό και ταυτοχρόνως με επιπρόσθετα στοιχεία των άλλων θρησκειών. Γιατί είμαστε υποχρεωμένοι, επειδή ο κόσμος μας διευρύνεται, βλέπουμε και με τους μετανάστες που έρχονται και τα λοιπά, τους πρόσφυγες, ότι πια αυτό μάλλον ενδεχομένως θα παγιωθεί, οπότε θα υπάρξουν και άλλα στοιχεία από ανθρώπους άλλης πίστεως, οπότε εκεί πέρα θα πρέπει να κατανοήσουμε αυτή την πραγματικότητα και είναι αναγκαία και αυτά τα θρησκευτικά στοιχεία για να γνωρίσουμε αυτούς τους ανθρώπους μας. Μάλιστα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, Πάτερ, αν ετοιμάζετε κάτι άλλο συγγραφικά. Δηλαδή, αν έχετε κάτι που είναι προς έκδοση, αν σκέφτεστε κάποιο άλλο θέμα να διαδραματευτείτε. Ναι, είναι γεγονός ότι είναι υπό έκδοση από τις εκδόσεις Εν Πλώ αυτή τη φορά. Ένα βιβλίο το οποίο επιγράφεται λειτουργικό σε ένα ξάρι και είναι 10 Άγιοι, επέλεξα 10 Αγίους από κάθε μήνα, θα είναι λίγο ογκώδες, αλλά με το πρωτότυπο του θέματος θα λέγαμε, γιατί υπάρχουν πολλά σεναξάρια, αναφερόμενα στους βίους των Αγίων, είναι ότι προσπάθησα να προβάλλω τους Αγίους μας μέσα από τα στοιχεία της υμνολογίας τους, μέσα από τον Εσπερινό, μέσα από τον Όρθρο, τι δηλαδή η ίδια η Εκκλησία μας λέει για τους Αγίους, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολλούς συνανθρώπους μας, αν το πάρουν στα χέρια τους, γιατί θα τους βοηθήσει να καταλάβουν περισσότερο τι ακριβώς διαδραματίζεται στην Εκκλησία. Mm-hmm. Και υπάρχουν σε εξέλιξη και κάποια άλλα βιβλία, συν καιρό, συν Θεό ενδεχομένως, μπορεί και αυτά να εκδοθούν. Ό,τι και να κάνετε, σας έχω πραγματικά κάθε επιτυχία. Θα ήθελα να σταθούμε λιγάκι και στην Σχολή Γονέων, που στην οποία χθες, Δευτέρα 4 Απριλίου, στις 6 το απόγευμα, πραγματοποιήθηκε στο εκκλησιαστικό μέγαρο του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Διαφανείου Καρπάθου και μίλησε η πρεσβυτέρα, η κυρία Σοφία Δρομπαράκη, φιλόλογος με θέμα σεβασμός το θεμέλιο των ανθρωπίνων σχέσεων. Πώς σας φάνηκε όλη αυτή η διαδικασία και όλη η πρωτοβουλία αυτή που έχει πάρει η Ιερά Μητρόπολη? Αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες ευλογίες. Ήδη υπάρχουν κάποιες Μητροπόλεις που εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουν ξεκινήσει
αυτόν τον θεσμό των σχολών γονέων και χαίρομαι γιατί μέσα σε αυτές τις Μητροπόλεις είναι και η Μητρόπολη Καρπάθου και Κάσου, δεδομένου ότι δίνεται η ευκαιρία σε γονείς, σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να σχετίζονται με παιδιά περισσότερο, αλλά και προβληματίζονται για τις ανθρώπινες σχέσεις, τους δίνεται η δυνατότητα έτσι να βαθύνουν τον προβληματισμό τους, δεδομένου ότι αυτοί που προσκαλούνται και είναι κυρίως εκπαιδευτικοί, είναι γιατροί, είναι γενικότερα παιδαγωγοί, οπότε ενημερώνονται για θέματα τα οποία άπτονται της ίδιας της προσωπικής ζωής τους, ιδιαιτέρως για τη σχέση του ζευγαριού και τη σχέση προς τα παιδιά. Και μέσα σε αυτή την κατεύθυνση ήταν ακριβώς και το θέμα της Πρεσβυτέρας, που βλέπετε το ίδιο το θέμα δείχνει και τη σπουδαιότητα, ότι μιλάμε για ανθρώπινες σχέσεις, αλλά για να υπάρχουν αυτές πρέπει να θεμελιώνονται στο σεβασμό, διότι χωρίς αυτόν οι σχέσεις ουσιαστικά καταστρέφονται. Νομίζω ότι με αυτή την φράση, με αυτή την λέξη, σεβασμός στο θεμέλιο των ανθρωπίνων σχέσεων, θα κλείσουμε την συνομιλία μας, Πάτερ, για σήμερα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο. Όχι, θα ήταν καλό να ήταν και η Πρεσβυτέρα εδώ πέρα για να πει περισσότερο. Ο Πατήρ Καλίνικος, ο οποίος έχει τεράστια εμπειρία και παιδαγωγική και λοιπή, θα μπορούσε επίσης να πει. Απλώς να τονίσουμε ότι όταν μιλάμε για σεβασμό, μιλάμε για ουσιαστικά για την αληθινή αγάπη στη σχέση του ανθρώπου με τον συνάνθρωπό του, που προϋποθέτει τον σεβασμό του ανθρώπου ως προς τον ίδιο τον εαυτό του. Και πιο πίσω το σεβασμό απέναντι στον Θεό. Εγώ δηλαδή σαν παπάς, σαν θεολόγος κτλ. Αυτό βλέπω ότι ισχύει στο συγκεκριμένο θέμα, γιατί θα μπορούσε αυτό να αναπτυχθεί από οποιονδήποτε άλλον επιστήμονα, ας πούμε, της κοινωνιολογίας, της παιδαγωγικής κτλ. Εγώ σαν θεολόγος βλέπω ότι εάν ο άνθρωπος δεν σέβεται πρώτα τον Θεό, δεν σέβεται πρώτα τον εαυτό του, είναι αδύνατο να σεβαστεί και τον συνάνθρωπό του. Διότι ο πρώτος συνάνθρωπός μας είναι ο ίδιος ο εαυτός μας. Αν δεν βλέπουμε σωστά τον εαυτό μας, πώς θα δούμε σωστά και τον συνάνθρωπό μας. Νομίζω θα μπορούσε να υπάρξει καταλληλότερο μήνυμα, Πάτερ, από αυτό σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ, ειλικρινά σας το λέω, και με πολύ μεγάλη χαρά σας περιμένουμε και την επόμενη φορά να έρθετε ραδιοφωνικά, μαζί αυτή τη φορά και η Πρεσβυτέρα όμως, η κυρία Σοφία Δορβαράκη, την οποία την εκτιμούμε πάρα πολύ.